Σήμερα, Κροατή μου, είναι η Παγκόσμια ημέρα αθλητισμού για την ειρήνη και την ανάπτυξη. Τι υπόλοιπε ημέρε μπορείτε να αθλήσετε και οι υπόλοιπε κυρίε που δεν σα λένε η ειρήνη. Επίση, Παγκόσμια ημέρα επιτραπέζεια αντισφαίρηση όπω επίση επιτραπέζεια μονόπολη, ταμπού και τζένκα. Πρόσεξε, θα πέσει σήμερα, 6 Απριλίου. Το 1833 θα φύγει από τη ζωή ο Αδαμάντιο Κοραή, Έλληνα γιατρό και φιλόλογο από του προτεργάτε του νεοελληνικού διαφωτισμού. Σαν σήμερα, το 1896, κηρύσσεται η έναρξη των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, όπου λαμβάνουν μέρος 311 αθλητές από 13 χώρες εκ των οποίων οι 230 είναι Έλληνες. Εντάξει, λίγο οι υπερατλαντικέ μετακινήσει που τότε διαρκούσαν λίγο λιγότερο από εγκυμοσύνη, λίγο το ότι δεν πρέπει να του διαφημίσαμε παρκώ, βλέπει δεν υπήρχε και η television τότε. Στην ουσία ήταν ελληνικοί αγώνε με guest καλεσμένου. Το 1909 οι Αμερικανοί εξερευνητέ Robert Edward Peary και Matthew Henson ανακαλύπτουν τον Βόρειο Πόλο. Δηλαδή δεν τον ανακαλύπτουν ακριβώ, ο Βόρειο Πόλο εκεί ήταν και πριν, απλά εκείνη την ημέρα είχε την κακιά τύχη ο Κακομήρη ο Πόλο να ανακαλύψει την ύπαρξη του ανθρώπου. Στις 6 Απριλίου του 1914 θα γεννηθεί η Δομνίτσα Λανί του Καβουνίδου, ελληνοκύπρια αθλήτρια του Στίβου, η οποία το 1936 έγινε η πρώτη Ελληνίδα που έλαβε μέρος στον Στίβο σε Ολυμπιακούς αγώνες. Το 1928 γεννιέται ο James Watson, Αμερικανός γενετιστής που κέρδισε βραβείο Νόμπελ το 1962 για την ανακάλυψη της δομής του DNA. Σαν σήμερα το 1974 η πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision με τη Μαρινέλα που τι ζητούσε η καημένη λίγο κρασί λίγο θάλασσα και τα γόροι Θα καταλάβει την 11η θέση ενώ έχουμε την αίσθηση ότι αν ήταν λίγο πιο ταιριαστέ οι επιθυμίες της ίσως να πηγαίναμε και καλύτερα ας πούμε λίγο ουζό λίγο θάλασσα και χταπόδι μου στα κάρβουνα. Πολύ καλύτερα. Το 1980 σαν σήμερα κυκλοφορεί για πρώτη φορά το Post-it. Ξέρεις, εκείνα τα τετράγωνα κίτρινα αυτοκόλλητα χαρτάκια που όταν είστε φρεσκοπαντρεμένοι, είναι γεμάτο το ψυγείο με Καλημέρα, αγάπη μου, και είσαι η ζωή μου. Και αργότερα με μην ξεχάσει πάλι να φέρει ψωμί και να πάρει τη μαμά από το αεροδρόμιο και το σακάκι από το καθαριστήριο. Όχι πάλι το αντίθετο. Το 1992 θα φύγει από τη ζωή ο Ισαάκ Ασίμοφ, σημαντικό Ρώσο συγγραφέα επιστημονική φαντασία. Είπε μεταξύ άλλων εξαιρετικών ο Ασίμοφ, η πιο συναρπαστική φράση που μπορεί να ακούσει στην επιστήμη που να προαναγγέλει μια ανακάλυψη δεν είναι το εύρυκα, αλλά περισσότερο το. Χμ, hm, έχει γούστο. Σαν σήμερα το 1994 αρχίζει η γενοκτονία στη Ρουάντα από την κυριαρχούσα φυλή Χούτου εναντίον τη μειωνοτική φυλή Τούτσι που ελέγχει τη χώρα. Χούτου εναντίον Τούτσι θα μπορούσε να ήταν τίτλο αμερικανική sitcom κομμωδία, αλλά δεν είναι διότι ο τελικό απολογισμό ήταν 937.000 νεκροί. Το 2009 σεισμό μεγέθου 6,3 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ στη Λακουίλα τη Ιταλία θα γίνει αφορμή για το θάνατο 307 ανθρώπων. Τρόπον. Αυτά είχαμε και σήμερα Κροατή μου και τελειώσαμε μέχρι να αρχίσουμε τα αυριανά έχεις χρόνο ώστε και να αγαπήσεις πολύ και να γράψεις ιστορία. Διότι η ιστορία δεν γράφεται με τον άπλετο χρόνο αλλά με την ιδανική στιγμή.